Με το βλέμμα στραμμένο στον ουρανό, οι κάτοικοι του Ηρακλείου παρακολουθούν τα τελευταία 24 ώρα τις υπερπτήσεις ελληνικών πολεμικών αεροσκαφών, τα οποία υλοποιούν άσκηση εικονικής προσβολής στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου. Τα ακούσαμε. Ανησυχήσατε? Όχι, δεν ανησυχούμε καθόλου. Έχουμε ασφάλεια. Καταλάβατε τι γίνεται, αν είναι άσκηση, αν είναι κάτι άλλο? Θεωρώ ότι είναι άσκηση. Οι αλλεπάλληλες διελεύσεις των ελληνικών F-16 πάνω από τον Νίκος Καζαντζάκης και την 126 Σμιναρχία Μάχης ξεκίνησαν χθες το βράδυ, προκαλώντας μεγάλη εντύπωση στους πολίτες, με αφορμή την κλιμακούμενη ένταση στο Αιγαίο και τις προκλητικές δηλώσεις των Τούρκων για έρευνες και γεωτρήσεις στα νότια του νησιού. Όμως επρόκειτο για συνηθισμένη νυχτερινή πτήση που δεν έχει καμία σχέση με την αυξανόμενη τουρκική προκλητικότητα. Ναι, τα άκουσα. Ανησυχήσατε? Όχι, λέω καλά κάνουνε να ξεσηκωθούν από εδώ, μπας και κάνουμε κάτι κι εμείς. Δεν ρωτάτε ο κόσμος τι συμβαίνει. Mm-hmm. Αλλά από ό,τι διάβασα είναι άσκηση. Η διήμερη άσκηση νυχτερινή και πρωινή της πολεμικής αεροπορίας στην Κρήτη, καθώς οι διελεύσεις επαναλήφθηκαν σήμερα το πρωί, εξελίχθηκε με τη συμμετοχή πιλότων των F-16 Block 52 Plus από την 115 πτέρυγα μάχης των Χανίων, αλλά και τα ζεύγη F-16 που σταθμεύουν στην 133 στο Καστέλι. Όχι, δεν υπάρχει καμία συμμετοχή, υπήρχε προγραμματισμένη άσκηση, η οποία ήταν εχθές και σήμερα. Τελείως, από ό,τι βλέπω, έχει τελειώσει. Τώρα δεν θα ξανακούσουν σήμερα. Η προγραμματισμένη εκπαιδευτική δραστηριότητα είχε ως σενάριο την αεροπορική προσβολή του Νίκος Καζαντζάκης. Παράλληλα με την άσκηση δόθηκε και η δυνατότητα συνεκπαίδευσης των πληρωμάτων της πολεμικής αεροπορίας που επανδρώνουν τα ρωσικά αντιαεροπορικά συστήματα τα οποία επιχειρούν από την αεροπορική βάση του Ηρακλείου. Ένας από τους εικονικούς στόχους ήταν η 11η μοίρα κατευθυνόμενων βλημάτων, της οποίας σύσσωμο το προσωπικό συμμετείχε στην άσκηση με στόχο την αποτροπή της επίθεσης, ενεργοποιώντας με εικονικό τρόπο τα οπλικά συστήματα των 300 και τόρμη 1 που διαθέτει. Κινητοποίηση υπήρξε και στο Κέντρο Ετοιμότητας Διασποράς Αεροπορίας στο Τιμπάκι, το οποίο επίσης συμμετείχε στην άσκηση.